ξεκινήσουμε με το πρώτο σημερινό μάθημα που είναι η εισαγωγή στην πληροφορική. Αρχικά θα πρέπει να δώσουμε έναν ορισμό. Τι είναι η πληροφορική περίπου. Είναι φυσικά όλα αυτά που χρειάζεται κανείς για να παράγει, όπως λέμε, οργανώσει και να έχει τις πληροφορίες του, τα δεδομένα που έχει, όλα αυτά που έχει στον υπολογιστή του, ας το πούμε έτσι. Είτε είναι απλή αριθμή, κείμενα, μουσική. Πλέον οι συσκευές κάνουν τα πάντα. Να έχετε δει, μπορούμε να παίξουμε και ταινία, να ακούσουμε. Όλα αυτά μαζεύονται σε αυτόν τον όρο. Τι είναι σήμερα οι υπολογιστές? Πλέον έχουμε περάσει από το στάδιο του απλού κουτιού, του λάπτοπ που έχουμε. Οι υπολογιστές συναντάμε σχεδόν παντού. Έξυπνα ψυγεία. Θα εμφανιστούν, ήδη υπάρχουν στην αγορά μερικά. Το οποίο θα βάζει μέσα από τα τρόφιμα, θα έχει ένα υπολογιστή, θα σου λέει αυτό το τρόφιμο θα λήξει μετά από 10 ημέρες. Με τον barcode που έχει πάνω, θα μπορείς να το κάνεις κατευθείαν. Τα smartphone που είπαμε, τα έξυπνα κινητά, οι τηλεοράσεις κυρίως οι έξυπνες που λέμε, όλα αυτά ενσωματώνουν πλέον υπολογιστές και τέτοια συστήματα. Που καλό είναι να γνωρίζουμε κάποια βασικά για να τα χειριζόμαστε. Δεν είναι μόνο καλό, είναι απαραίτητο πια να γνωρίζουμε να χειριζόμαστε έναν υπολογιστή. Σκεφτείτε ότι στο άμεσο μέλλον, στα επόμενα 5 χρόνια, να είναι απαραίτητο να κάνουμε όλες τις πληρωμές μας ηλεκτρονικά. Σε τι μας βοηθούν οι υπολογιστές? Έχει τρία βασικά σημεία. Η ευελιξία, τα κούντα και τη εργασία δεδομένων. Τι εννοούμε περίπου με αυτά? Ας πούμε στην ευελιξία, όπως δίνουμε και στον ορισμό, μας βοηθάει να κάνουμε πολλούς και πολύπλοκους υπολογισμούς. Οτιδήποτε είναι αυτό. Θέλουμε να υπολογίσουμε, ας πούμε, το φόρο που θα πληρώσουμε. Το βάζουμε σε ένα υπολογιστικό φύλλο. Έχει το δεδαλώδες ελληνικό φορολογικό σύστημα και μας βγάζει ένα αποτέλεσμα για το φόρο που θα πληρώσουμε στο τέλος. Και φυσικά τα επεξεργάζεται πολύ γρήγορα. 10 φόρμες δεν περιμένουμε να κάνουμε κάποιες πράξεις, τα υπολογίζει, βάζουμε τα δεδομένα, μας βάζουμε αυτή τη τιμή, την άλλη τιμή, μας βγάζει το αποτέλεσμα. Και φυσικά η επεξεργασία δεδομένων είναι ταυτόματα όλη αυτή η διαδικασία από διαφορετικές πηγές. Παραδείγματος χάρη, μπορούμε να βάλουμε μια εικόνα, ένα ήχο και να φτιάξουμε ένα βίντεο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή τον υπολογιστή μας για να κάνουμε τέτοια πράγματα. Στα αμυντικά τώρα, τι προβλήματα έτσι, έχουν αυτοί οι υπολογιστές? Έχουν έλλειψη αυτονομίας. Ουσιαστικά ένας υπολογιστής πρέπει να του πούμε τι θα κάνει. Έχει προγραμματιστεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο για να επιλύει, ας πούμε, κάποια συγκεκριμένα προβλήματα. Το έξυπνο ψυγείο μπορεί να σου πει μόνο για τα τρόφιμα. Η έξυπνη τηλεόραση θα σου πει μόνο για τα κανάλια. Δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω, θα σου πει μόνο αυτά που είναι προγραμματισμένο να σου πει. Δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό το πλαίσιο. Εδώ πέρα πηγαίνει και η ακαμψία. Δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν καινούργια προβλήματα αυτοί οι υπολογιστές. Σαν χάρη η έξυπνη τηλεόραση μπορεί να σου λέει τα κανάλια σε μια λίστα. Αύριο που θα θες να τα βλέπεις, ας το πούμε, σε δύο λίστες, δεν θα μπορεί να το κάνει. Θα πρέπει να αγοράσει καινούργια τηλεόραση, ας το πούμε. Είναι περιορισμένα σε αυτά, παρόλο που λύγουν τα προβλήματα. Και φυσικά και αυτά αντιμετωπίζουν σφάλματα. Υπάρχει ο λεγόμενος ανθρώπινος παράγοντας, δηλαδή να δίνουμε λάθος στοιχεία εμείς, αλλά και τα ίδια τα συστήματα πολλές φορές ή τα αποσπάσματα που περιέχουν από τον προγραμματισμό τους, δηλαδή τη μάνα τους, έχουν θέματα, είτε μπορεί να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην επίλυση αυτών των προβλημάτων που τα χρησιμοποιούμε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα που αναφέρουμε και σημειώσεις είναι αυτό με την επαγγελματία, ο οποίος λόγω ότι περνάνε, εξελίσσονται τα πράγματα, πρέπει να αλλάζει συχνά τον υπολογιστή του, ώστε να μπορεί να είναι σύγχρονος με τις εξελίξεις. Ένα από τα θέματα. Διαφάνεια, ουσιαστικά, βλέπουμε ένα κομμάτι του υπολογιστή, το hardware. Με το hardware τι εννοούμε? Είναι ουσιαστικά το υλικό κομμάτι του υπολογιστή. Γενικά, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής αποτελείται από το software, που είναι το άειλο κομμάτι του, όλα τα προγράμματα τα οποία υπάρχουν μέσα, αλλά και το λειτουργικό σύστημα, η ψυχή του υπολογιστή, αλλά και το hardware. Είναι όσα βλέπετε και μπορούμε να τα πιάσουμε. Τι έχουμε δηλαδή? Έχουμε την οθόνη, έχουμε το πύργο. Το hardware είναι κυρίως ο πύργος που βλέπουμε, εκεί πέρα αυτό είναι ο υπολογιστής μας. Και όλα τα εξαρτήματα τα οποία υπάρχουν μέσα στο πύργο, δηλαδή η μητρική κάρτα και όλα τα οποία κάθονται πάνω στη μητρική κάρτα. Ο επεξεργαστής, η ψύχτρα, αν έχουμε. Οι μνήμες, η κάρτα γραφικών, το τροφοδοτικό, αυτά.
Έχουμε επίσης, όπως είπαμε, τα περιφερειακά, είναι η οθόνη, το πληκτρολόγιο και το ποντίκι. Αυτά λέγονται περιφερειακά, διότι είναι ουσιαστικά η μεν οθόνη η συσκευή εξόδου, μας εμφανίζει τα αποτελέσματα τα οποία εισάγουμε με τις συσκευές εισόδου, το πληκτρολόγιο και το ποντίκι. Υπάρχουν επίσης και κάποια άλλα. Η κάμερα με την οποία κάνουμε κλίση Skype, τα ηχεία με τα οποία ακούμε και ο εκτυπωτής, μπορούμε να συνδέσουμε έναν εκτυπωτή. Όλα αυτά συνθέτουν το γενικό κομμάτι του υπολογιστή. Όμως ουσιαστικά έχουμε την κεντρική μονάδα. Χωρίς την κεντρική μονάδα, τον πύργο δηλαδή, δεν μπορούμε να έχουμε τίποτα. Όλα τα άλλα είναι περιφερειακά. Πώς λειτουργεί ο υπολογιστής? Ένα γενικό διάγραμμα, το πούμε έτσι, του τι γίνεται μέσα στον υπολογιστή μας είναι αυτό. Στην αρχή έχουμε τα δεδομένα, αυτά τα δεδομένα τα επεξεργάζεται και βγάζει την πληροφορία. Τι σημαίνει αυτό? Δεδομένα, ας πούμε, μπορεί να έχουμε μία πρόσθεση. Ένα και ένα, ίσον, το ένα και το ένα που έχουμε είναι τα δεδομένα μας. Και το συν, η πρόσθεση. Τα δίνουμε στον υπολογιστή, από το πληκτρολόγιο μας, τα επεξεργάζεται και μας βγάζει το αποτέλεσμα που είναι το 2. Γενικότερα υπάρχει όλη αυτή η λογική σε όλα τα συστήματα, είτε είναι μια απλή αριθμητική πράξη, είτε κάτι πιο σύνθετο. Ερωτήσεις αυτά τα θεωρητικά? Πύργο εννοείται αυτό, ναι. Ναι, αυτός είναι ένας πύργος υπολογιστή. Φυσικά υπάρχουν και οι φορητοί υπολογιστές. Θα τα δείξουμε λίγο, να το δείξουμε λίγο τώρα. Θα δώσουμε ξανά. Αυτές είναι οι μνήμες, RAM που έχουμε στον υπολογιστή. Γενικά, για να μην μπερδέψετε συνδικά με τη μνήμη και το δίσκο, όταν ανοίγετε για παράδειγμα ένα έγγραφο κειμένου, εκείνη τη στιγμή είναι αποθηκευμένο στην προσωρινή μνήμη. Όταν ανοίγετε ένα έγγραφο κειμένου και θέλετε να γράψετε κάτι, έτσι, ένα γράμμα, το οποίο ξέρω εγώ θέλετε να το τυπώσετε μετά, αποθηκεύεται στην προσωρινή μνήμη. Στη μνήμη RAM εκείνη τη στιγμή είναι αποθηκευμένο. Αν... πόση ώρα, συγγνώμη, είναι... πόση ώρα μπορεί να και όση ώρα ανοιχτό ο υπολογιστή. Αν κλείσει ο υπολογιστή από διακοπή ρεύματο, χάνεται αυτό, δεν έχετε πατήσει αποθήκευση. Αν πατήσετε το κουμπάκι αποθήκευση, εκείνη τη στιγμή θα υπάρχει και στο σκληρό δίσκο. Εντάξει, αυτό είναι αυτή η διαφορά μεταξύ μνήμης RAM και σκληρού δίσκου. Και να έχει κανένα δεύτερο σκληρό, να τα χάσει. Μπορούμε να γυρίσουμε λίγο ξανά στη θεωρία. Είδαμε το υλικό, το hardware όπως ονομάζεται, υπάρχει. Έχουμε το χρήστη, είμαστε εμείς, έχουμε το υλικό. Κάτι πρέπει να υπάρχει ενδιάμεσα για να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα. Τι θα μπορούσε να είναι? Λογισμικό. Τα προγράμματα που τις εφαρμογές που έχουμε στον υπολογιστή μας. Τι είναι το λογισμικό? Είναι κάτι άλλο, δεν είναι υλικό, το οποίο εκτελεί κάποιες συγκεκριμένες εργασίες σε έναν υπολογιστή, σε ένα υπολογιστικό σύστημα. Το αλλιώς ονομάζεται και software που να το ακούσετε στα αγγλικά. Το βασικό πρόγραμμα του υπολογιστή είναι το λειτουργικό σύστημα. Είναι αυτό στο οποίο ουσιαστικά στηρίζονται όλα τα υπόλοιπα προγράμματα για να τρέξουν. Τα πιο γνωστά λειτουργικά συστήματα που υπάρχουν στους υπολογιστές είναι αυτά τα τρία με τα αντίστοιχα εικονίδια. Είναι τα Windows της Microsoft, αφού πιθανότατα το συναντιέται στους περισσότερους υπολογιστές. Υπάρχει το macOS της Apple και υπάρχει και το ελεύθερο λειτουργικό, το οποίο το έχουμε εδώ πέρα, στους υπολογιστές, το Linux, με το σήμα το Big Win. Αυτά υπάρχουν, δηλαδή κανονικά στους υπολογιστές, είναι τα βασικά λειτουργικά συστήματα. Λίγο πιο αναλυτικά, τι κάνει αυτό το λειτουργικό σύστημα, δηλαδή πέρα από ότι είναι μια γενική εφαρμογή, είναι η καρδιά του. Δηλαδή, αν δεν βάλουμε λειτουργικό σύστημα, δεν μπορούμε να τρέξουμε κάτι. Ο υπολογιστής μας είναι τελείως άχρηστος. Είναι αυτό που συνδέει όλα τα μέρη. Δηλαδή, αυτό είναι που θα πάρει την εντολή από το πληκτρολόγιο και θα το μεταφράσει στην οθόνη μας. Όταν πατάμε να γράψουμε κάτι, πατιέται το κουμπί, παίρνει αυτό το δεδομένο ο υπολογιστής, το επεξεργάζεται μέσω του λογισμικού και το εμφανίζει στην οθόνη. Και φυσικά χειρίζονται όλα τα περιφερειακά που έχουμε, εκτυπωτές, drives, οτιδήποτε υπάρχει. Οι εφαρμογές από την άλλη πλευρά εκτελούν εξειδικευμένες λειτουργίες. Δηλαδή κάθε εφαρμογή κάνει ένα συγκεκριμένο πράγμα. Ο κειμενογράφος γράφει ένα κείμενο. Αριθμομηχανή υπολογίζει. Αναπαραγωγή ήχου, το πρόγραμμα παίζει μουσική. Κάνουν κάποια στάνταρ πράγματα. Κάποια γενικά εικονίδια από εφαρμογές μπορούν να συναντήσουμε σαν υπολογιστή, μπορεί μερικά να τα αναγνωρίζετε. Οπότε, με
ολοκληρώνεται το puzzle, το οποίο ξεκινάει από το υλικό από κάτω που έχουμε. Το επόμενο επίπεδο είναι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή. Πιο πάνω έχουμε την εφαρμογή και το τελευταίο επίπεδο είμαστε εμείς οι χρήστες. Για παράδειγμα, hardware, μπορεί να είναι αυτός ο πύργος, να είναι ένα laptop που λέμε θα πάρουμε ένα υπολογιστή με 4 GB μνήμη και την tablet, οθόνη κλπ. Το λειτουργικό σύστημα, όπως είπαμε, άμα θα έχει Windows, Mac, Linux, οτιδήποτε, εφαρμογή, το LibreOffice, το Microsoft Office, το Firefox, Internet Explorer, θα μπαίνουν στο Internet και επίσης φυσικά εμείς. Όλα αυτά αντισυνθέτουν το σύστημα το οποίο υπάρχει γύρω από τους υπολογιστές. Κάποιες ερωτήσεις μέχρι εδώ? Νομίζω, βλέπω έχει φτάσει γύρω στις 4 παρά 5, μπορούμε να κάνουμε ένα πρώτο διάλειμμα και να συνεχίσουμε σε λίγο με τα υπόλοιπα.